Αυτή την εικόνα την έλαβα σήμερα, σήμερα, Τρίτη, 6 Απριλίου του 2021. Και έχει να κάνει με τον Σαλ Μισελ, ο οποίο είναι ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ακολουθεί η Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί σα τη δείχνω, μια, Κοιτάξτε μια πλευρά του υβριδικού πολέμου. Οι Τούρκοι εδώ αξιωματικοί, που είναι στο προεδρικό μέγαρο, το τυρκουάζ, το περίφημο χρώμα που του το οι Γάλλοι, έτσι, για να του διακρίνουν, ο Ερντογάν τον περιμένει, είναι στην πύλη του Αξαράη, του Λευκού Παλατιού, όπως λέγεται, φέρουν τις σημαίε των υποτιθεμένων, το τονίζω υποτιθωμένων, τουρκοποιημένων ιστορικούς 16 αυτοκρατοριών από την εποχή των Μογγόλων, των Ούνων. Δηλαδή, κοιτάξτε κάτι. Εδώ, ο κύριος Μισελ βρίσκεται σε μια σύγχρονη Under the Linden, εθνικο εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, λεωφόρο υπό τον Σιμεών, όχι υπό τα Σφιλίδε, αλλά υπό τα Σιμαία των υποτιθέμενων τουρκοποιημένων από του Νεοθωμανού 16 τουρκικών αυτοκατοριών, οι οποίε όλε είναι τουρανομογγολικέ. Οι τελευταίε, οι Σελτζούκοι και οι Οθωμανοί είναι δικοί του. Οι υπόλοιποι δεν είναι. Και είχαν και λίγο σχέση. Άντε να βάλουμε και του ουράνιου Τούρκου μέσα στου Γκόκτουρκ. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εντάσσεται στο μεγάλο, στο μεγάλο πακέτο του υβριδικού πολέμου που έχει εξαπολύσει η Τουρκία. Αυτό το βλέπετε. Έτσι. Εμείς είχαμε 200 χρόνια την Ελληνική Επανάσταση. Έχουμε 80 χρόνια από τη μάχη των οχυρών και ουσιαστικώ έχουμε και 2.500 χρόνια από τη μάχη των, των πλατεών, αναφέρομαι, φέτος και διστάζουμε να προβάλλουμε και και πραγματικά εξοργίζομαι που το λέω δισταγμό να προβληθεί το ένδοξο παρελθόν και η συνέχεια μα. Η συνέχεια μα. Πού είναι οι αυτοκατορικέ σημαίε που θα έπρεπε και εμεί πρώτοι από όλου, με του δικού μα αναβιωτά, που είναι αρκετοί στη χώρα μα, να πλαισιώσουν τέτοιου εκδηλώσει και να δείξουμε ποιοι πραγματικώ είμαστε, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που η εικόνα μετρά. Η εικόνα είναι ένα μέσο που πρέπει να το εργαλειοποιήσουμε. Αυτό κάνει ακριβώ και ο αυτό κάνει ακριβώ ο Ερντογάν. Και έρχεται και διαλύει πλέον την ιστορική, το ιστορικό παρελθόν, ανασκευάζοντά του και ουσιαστικά με κατατιμήσεις, με εξαφανίσει. Προχωρούν σε πολιτιστική γενοκτονία. Αν του ρωτούσατε αυτού στο παρελθόν τι αισθάνονταν, σαφώ και δεν σα έλεγαν ότι αισθανόμαστε Τούρκοι.